Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να κλείσουμε την πόρτα. Λέω να ξεκινήσουμε. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι 11 η ώρα θα ξεκινήσω. Αλλά ποτέ δεν γίνεται έτσι. Καλημέρα σας λοιπόν. Σας καλωσορίζω στις εργασίες αυτού του τριήμερου συνεδρίου. Ελπίζω να περάσετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και κάτι ακόμα ελπίζω, να μείνετε με ερωτήματα και συζητήσεις που θα σας πάνε δύο βήματα μπροστά μετά από το τριήμερο εργασιών μας. Τα πάντα ρί και ουδέν μένει, κατά τον Ηράκλητο. Και αν υπάρχει ένα επιστημονικό πεδίο όπου η ρίση του Ηράκλητου βρίσκει απόλυτη εφαρμογή, αυτό είναι το πεδίο της επικοινωνίας, των μέσων και της δημοσιογραφίας. Τόσο η θεωρία μας, όσο και οι πρακτικές μας, διαμορφώνονται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό περιβάλλον. Οι τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλουν διαρκώς το περιβάλλον αυτό, μεταβάλλοντας έτσι και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύουν οι θεωρίες μας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών μας πρακτικών. Αυτό που χθες είχε καθολική αποδοχή, σήμερα οδεύει στο καλάθι των αχρήστων. Και αύριο θα είναι μια παροχημένη ιστορία. Βιώνουμε συνθήκες συνεχόμενων κατακούν αλλαγών υποδείγματος, τόσο στη θεωρία μας, όσο και στην επαγγελματική μας πρακτική. Και στις αλλαγές υποδείγματος, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, όποιος δεν προσαρμόζεται, απλά εκλείπει. Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Να ακολουθούμε συνέχεια τις εξελίξεις, να προσαρμόζουμε τις γνώσεις μας, να αλλάζουμε τις θεωρίες μας, να αλλάζουμε τις πρακτικές μας. Η βεβαιότητα είναι μια πολυτέλεια την οποία ο χώρος μας πολύ απλά δεν είχε ποτέ. Όπως δεν είχε ποτέ και την πολυτέλεια του εφησυχασμού, την πολυτέλεια της ραστόνης. Η πρόκληση αυτή δεν μας τρομάζει, αντίθετα μας στρέφει, μας κρατάει δυνατούς. Είναι αλήθεια βέβαια ότι το δημοσιογραφικό επάγγελμα στην Ελλάδα βιώνει μια πολύ ισχυρή κρίση. Αυτή η κρίση είναι απότοκο, ένα, εν μέρη της οικονομικής κρίσης, δύο, εν μέρη των εσωτερικών αντινομιών που χαρακτηρίζουν το μοντέλο πολιτικής οικονομίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τρία, εν μέρη σχετίζεται και με τις αναδιαρθρώσεις που επιβάλλει η τεχνολογική μεταβολή στο πεδίο. Θα μείνουμε στην κρίση ή θα αδράξουμε την ευκαιρία. Είμαι από τους ανθρώπους που από τη φύση τους επιλέγουν το δεύτερο. Αναζητούμε λοιπόν νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές. Μπαίνω στον πειρασμό να χαρακτηρίσω αυτή τη στάση φυγή προς τα εμπρός. Αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων για καινοτομία που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Δημοσιογραφία των δεδομένων σε αυτό το συνέδριο, entrepreneurial journalism για αργότερα και ο χορός πολύ καλά κρατεί. Ο ρόλος όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οφείλει να είναι κομβικός στη διάχυση καινοτόμων γνώσεων, στάσεων και συμπεριφερών στον επαγγελματικό χώρο. Η ενεργοποίηση διαδικασιών διαβίου και ανοιχτής εκπαίδευσης είναι ο ένας δρόμος. Οι δράσεις δημόσιου και ομαδικού αναστοχασμού, όπως είναι το σημερινό μας συνέδριο, είναι ο άλλος. Είχα τη χαρά και την τιμή για πολλά χρόνια να υπηρετήσω ένα δυναμικό επάγγελμα. Έχω τη χαρά και την τιμή να υπηρετώ ένα δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο. Έχω την τύχη να τα κάνω όλα αυτά με εξαιρετική παρέα. Πριν κλείσω την συνοπτική αυτή η εισαγωγή και παραχωρήσω το λόγο στον οικοδεσπότη μας, τον Λευτέρη Κρέτσο, θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους φοιτητές μου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία, τους ερευνητές του Advanced Media Institute που παλεύουν άοκνα δίπλα μου για τη διοργάνωση όπως αρμόζει στα επίπεδα της γνώσης που απέκτησαν, τους συμμετέχοντες και ομιλητές που με μεγάλη χαρά δέχθηκαν και συνεργάστηκαν άψογα για να είμαστε όλοι εδώ σήμερα, τα κορίτσια της Γενικής Γραμματείας και τον Γενικό Γραμματέα προσωπικά για την άψογη φιλοξενία τους, την Επιστημονική Επιτροπή για την υψηλού επίπεδου συμβολή της, τον Ιαννό που δεν έλειψε ποτέ από δίπλα μας και την Εταιρεία Μελίαρτος για τη χορηγία της στον καφέ μας.
Και επειδή μια διαδικασία δημόσιας σκέψης και αναστοχασμού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή του κοινού, να είστε όλοι καλά. Και πάλι ευχαριστώ θερμά όλους σας για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας. Καλά να περάσετε. Και δίνω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα Λευτέρη Κρέτσο για το δικό του χαιρετισμό. Αγαπητοί διοργανωτές συνεδρίου, αγαπητοί φίλες και φίλοι, εγώ θα ξεκινήσω με προσωπικές ευχαριστίες σε όλους όσους είχαν την ιδέα για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου και θέλω και προσωπικά να ευχαριστήσω και τη συνεργάτη μου, τη Βάλια την Καϊμάκη, γιατί εκτός από τις υψηλές ικανότητες υπηρετεί το επάγγελμά της με πολύ μεγάλο ήθος. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς ενώ τρέχει η τεχνολογία, η οποία όπως είπε και η κυρία Ιορδανίδου, πραγματικά επαναστατικοποιεί σε μεγάλο βαθμό και το πώς παράγεται και το πώς διανέμεται το περιεχόμενο, η είδηση. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε και τάσεις έτσι παλινδρόμησης ή γραμμές άμυνας σε ένα καθεστώς το οποίο αναγκάζει τους δημοσιογράφους να φοράνε περούκες ή να γίνονται τηλεσκηνοθέτες και να περιμένουν να χύσουν τα γάλατα στον δρόμο οι αγρότες. Είμαι χαρούμενος που σήμερα γίνεται αυτό το συνέδριο. Είναι για μένα μια ευκαιρία να ακούσω κάτι διαφορετικό, αν και το πρόγραμμά μου δυστυχώς είναι πολύ επιβαρημένο και αν φύγω μην παρεμηνευτεί ως αλαζονία. Απλώς δυστυχώς δεχόμαστε έτσι μια μηντιακή, αν θέλετε, επίθεση από όσους δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και θεωρούν ότι το να έχουν κανάλι είναι ατομικό, κατοχυρωμένο, συνταγματικό δικαίωμα. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για μένα να ακούσω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις που έχουν όλοι όσοι λειτουργούν στον χώρο της ενημέρωσης, είτε ως παραγωγή περιεχομένου, δημοσιογράφοι, είτε ως ρυθμιστές, είτε ως ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης και βέβαια είτε ως η νέα γενιά, ως φοιτητές. Όσοι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να σταθούν, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής και να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες ενός επικοινωνιακού συστήματος, κάποιους εκ των οποίων ανέφερα προηγουμένως, και να στήσουν ένα άλλο επικοινωνιακό σύστημα που είναι πιο διάφανο, πιο λειτουργικό, πιο σύγχρονο, πιο ενδιαφέρον και πιο ειλικρινές. Και πατάει σε κανόνες διοντολογίας οι οποίοι δυστυχώς στη χώρα μας παραβιάζονται καθημερινά. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες οι άδειες έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον, έχουν εκλέψει πολύ από το χρόνο μας, διότι εμείς κάνουμε και άλλες δραστηριότητες και θέλουμε να ανοίξουμε το πεδίο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ο χώρος του ίντερνετ και της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Αλλά θέλουμε, δεν θέλουμε, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να σταθούμε και εμείς ως ρυθμιστική αρχή, να δούμε κατάματα αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς με τις αλλαγές, ανακατατάξεις, τις νέες προκλήσεις που έρχονται και σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής και βέβαια σε επίπεδο τεχνολογίας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο debate αυτή τη στιγμή στον χώρο των media studies, στο πώς η ανάδυση του διαδικτύου, στο πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη δημοσιογραφία και το περιεχόμενο αυτό καθ' αυτό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι παρά την καταστροφολογία κάποιων που περνούν περισσότερες ώρες στη γραφή επικηδείων της παραδοσιακής δημοσιογραφίας, αντίστοιχες τάσεις υπάρχουν και σε άλλους τομείς επιστημονικής έρευνας. Πριν λίγα χρόνια πήγε συζητάγαμε για το τέλος της εργασίας, δηλαδή δεν θα υπάρχουν μισθωτοί εργαζόμενοι στο μέλλον επειδή έχει, ξέρω εγώ, ενισχυθεί και βελτιωθεί πάρα πολύ η τεχνολογία και επομένως υπάρχει μια τάση υποκατάστασης των ανθρώπων από τις μηχανές. Νομίζω μια αντίστοιχη τάση υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια θεοποίηση του διαδικτύου με μια κατεύθυνση ότι έρχεται το τέλος ενός ολόκληρου κλάδου. Απ' την άλλη είναι λάθος να αγνοήσουμε και να μην δούμε τις ριζικές αλλαγές στους μηχανισμούς διανομής και παρουσίασης των ειδήσεων, του σχολιασμού της επικαιρότητας, η οποία προκύπτει ακριβώς από αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές και τον πλέον κυρίαρχο ρόλο του διαδικτύου. Στο περιοδικό το οποίο εκδίδει και η κυρία Ιορδανίδου υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα μαζί με την Βραζιλία,
και την Τουρκία έχουν το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά τέλος πάντων έτσι αναφέρεται και έτσι πρέπει να το πω, των ειδήσεων σε όσους είναι κάτω από 44 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή οι πολίτες που είναι κάτω των 44 ετών σε αυτές τις τρεις χώρες οι οποίες έχουν πολύ υπαρκτά προβλήματα διαφθοράς, διαπλοκής, έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών γραμμικών μέσων ενημέρωσης, σε αυτές λοιπόν τις τρεις χώρες οι πολίτες ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Το οποίο προφανώς είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, κανείς δεν πρέπει να δαιμονοποιήσει αυτό το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Απ' την άλλη όμως εγείρει και κάποια άλλα ζητήματα, του τύπου ότι εγώ στο Facebook έχω τους δικούς μου φίλους που πάνω κάτω μοιραζόμαστε κοινές αξίες, αρχές, προτιμήσεις, στο πώς καταναλώνουμε το χρόνο μας, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Και αν έχω μία μονομέρεια να ενημερώνομαι μόνο από τους φίλους μου, ουσιαστικά είμαι ιδρυματοποιημένος. Το ίδιο ισχύει και με τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αν εγώ βλέπω συνεχώς ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο έχει γίνει μονοθεματικό και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή ακριβώς όπως ανέφερε η κυρία Ιορδανίδου, έχουμε μια ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι δημοσιογράφοι γίνονται όμοιροι των εργοδοτικών επιδιώξεων, είναι προφανές ότι αν ενημερώνουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο και με απολύτως μονοδιάστατο τρόπο, θα διαμορφώσω και μια άποψη η οποία είναι επίσης μονοδιάστατη και πολύ χοντροκομμένη. Και δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο έχουμε πολλές τέτοιες απόψεις. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε το μέλλον της δημοσιογραφίας, της ψηφιακής κτλ., εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για Βόρεια Κορέα, επειδή κάποιοι πολύ απλά, το λέω και δημοσίως, δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Να ξαναγυρίσω όμως σε αυτό που ανέφερα στην αρχή, στο debate, κατά πόσο το διαδίκτυο πραγματικά επαναστατικοποιεί τα πράγματα. Θέλω να πω ότι αντίστοιχου χαρακτήρα συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο είχαμε και για το ραδιόφωνο κάποια χρόνια αργότερα και για την τηλεόραση και πολλούς αιώνες πριν βέβαια για τον τύπο. Και νομίζω ότι σε αυτές του είδους τις καταστάσεις καλό είναι να μην υπάρχει ούτε πανικός, ούτε να υπάρχει θεοποίηση, ούτε βέβαια αντίστοιχα δαιμονοποίηση. Και το λέω αυτό με χαρά, διότι σε μια συνάντηση που είχαμε πρόσφατα στη Σύρο με φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται και λειτουργούν στον ευρύτερο χώρο του Media Studies, του κλάδου των επικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικής, είδαμε πάρα πολύ χαρά ότι οι καθηγητές προσπαθούν να εμφυσίσουν στους φοιτητές τη νέα γενιά ακριβώς αυτή την αρχή, ότι δεν πρέπει να είσαι ούτε τεχνοφοβικός, αλλά ούτε απ' την άλλη να είσαι και να αποθεώνεις την τεχνολογία χωρίς το εργαλείο της κριτικής σκέψης. Διότι αν υπάρχει κάτι σήμερα το οποίο με ενοχλεί περισσότερο προσωπικά, ως Γενικός Γραμματέας μιλάω, αλλά και ως πολίτης, σε αυτό το μηδιακό σύστημα στην Ελλάδα, είναι αυτός ο πόλεμος που γίνεται στην κριτική σκέψη. Σε μια σκέψη την οποία μπορεί να ενισχύσει η δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία, με access σε big data. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς ως Γενικό Γραμματεία ήδη προχωράμε ένα project το οποίο βασίζεται στο τι έχουν δώσει τα δικά μας στελέχη στα γραφεία τύπου που λειτουργούν από το 2005 έως το 2015. Θα είναι μια ανοιχτή βάση δεδομένων με πάνω από 420.000 άθρα και καταχωρήσεις του ξένου τύπου για την Ελλάδα. Και αυτή η βάση δεδομένων θα μπορεί κάποιος να δει τι έγραφε ο ξένος τύπος και βέβαια να παραμετροποιήσει την έρευνά του. Τι έγραφε για το προσφυγικό, τι έγραφε για την οικονομική κρίση, για συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες, τι σύνδεση υπάρχει στη γεωπολιτική διάσταση, για παράδειγμα, μιας επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στη Ρωσία, πώς το είδαν άλλες χώρες αυτό κτλ. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει με όλα τα Υπουργεία. Δηλαδή θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα να μαθαίνουμε όχι τα τραπεζικά απορίσματα για τα δάνεια από συγκεκριμένες πηγές, αλλά να υπάρχει μια ανοιχτή βάση δεδομένων για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε μια ανοιχτή βάση δεδομένων για τις offshore που δραστηριοποιούνται στη χώρα, σε ποιους τομείς και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω μόνο να κλείσω με κάτι που έχει να κάνει
και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία και αυτά έχουν τη σημασία τους, διότι οι σύγχρονοι πολίτες βομβαρδίζονται από ερεθίσματα, παρά το ότι λέγεται ότι τα γραμμικά μέσα χάνουν τη δημοφιλία τους. Εγώ καταρχάς δεν υιοθετώ καθόλου αυτό το διαχωρισμό γραμμικά μη γραμμικά μέσα. Θεωρώ ότι και το διαδίκτυο επηρεάζεται από την τηλεόραση και η τηλεόραση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τις νέες τεχνικές και νομίζω ότι στη χώρα μας υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό κυρίως στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης των λειτουργών της ενημέρωσης. Είναι όμως αλήθεια ένα γεγονός ότι στην Ελλάδα ακόμη τα μέσα ενημέρωσης, είτε παραδοσιακά, είτε μη παραδοσιακά, είτε γραμμικά, είτε μη γραμμικά, ακόμη έχουν, μάλλον πιστεύω ότι έχουν μείνει πίσω στο θέμα αυτό που λέμε του customized services, το πώς οι χρήστες και οι καταναλωτές ειδήσεων και περιεχομένου μπορούν να προσαρμόζουν τις επιλογές που έχουν. Στην παρούσα φάση θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες επιλογές. Και αν υπάρχουν, υπάρχουν ακριβώς στον χώρο του διαδικτύου, όχι τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακριβώς λόγω αυτής της ανάγκης, αν θέλετε να αισθάνεται κάποιος ασφαλής και να εισπράττει πολλά likes μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν έχουμε την κριτική σκέψη που ίσως θα έπρεπε να έχουμε. Νομίζω ότι αυτό το συνέδριο αναδεικνύει την ανάγκη να διαμορφωθούν νέες δεξιότητες, να ενισχυθεί περισσότερο το θέμα της εκπαίδευσης σε νέες δεξιότητες. Θεωρώ ότι η ψηφιακή δημοκρατία, δημοσιογραφία προφανώς είναι μια απάντηση στην κρίση των μέσων ενημέρωσης, αλλά μια απάντηση στην κρίση πρέπει να είναι πολύ διάστατη. Ακριβώς διότι υπάρχουν πάρα πολλά stakeholders στο επικοινωνιακό σύστημα, δηλαδή από πλευράς του κράτους πρέπει να υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο το οποίο αναδεικνύει τις ανάγκες και εδώ είναι δύσκολο βέβαια. Είναι δύσκολο, διότι μπορεί να ακούστηκα πικρόχολος προηγουμένως, αλλά η αλλαγή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρία Ιορδανίδου, και η προσαρμογή. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδεχθείς και να παραδεχθείς ότι είσαι άσχημος, ότι έχεις λάθη και ότι πρέπει να ανταλλάξεις. Και αυτό δεν είναι μια βολική κατάσταση, ειδικά όταν ένα μηντιακό σύστημα και συγγενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρουμε στον χώρο της διαφήμισης, αποθεώνουν αυτόν τον ναρκισισμό. Δηλαδή αποθεώνουν το γεγονός ότι πρέπει πάντα να δείχνεις ότι συνεχίζεις, είσαι μάτσο, δεν σταματάς, δεν χάνεις ποτέ και δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Είναι δύσκολο λοιπόν και για τις πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου και για όλους τους πολιτικούς να παραδεχτούν ότι έχουν κάνει τεράστια λάθη στον χώρο της ενημέρωσης. Όμως υπάρχουν και πολλά αισιόδοξα μηνύματα, ειδικά σε αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι ο οπτικοακουστικός κλάδος έχει τεράστιες προοπτικές. Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή τη χώρα. Από την επαφή που κάναμε με όλους αυτούς τους φορείς, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, στο συνέδριο της ΣΥΡΟΥ το καλοκαίρι, είδαμε ότι τρέχουν αρκετά projects και ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω και, μας, και για εμάς προσωπικά, σε Γενική Γραμματεία, ένα μεγάλο στοίχημα εδώ πέρα να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό audiovisual community. Λέω audiovisual για να συμπεριλάβω ευρύτερους κλάδους και επαγγέλματα, διότι μία πληγή επίσης σε αυτή τη χώρα είναι αυτός ο συντεχνιακός χαρακτήρας που εμποδίζει πολλά πράγματα. Δηλαδή για τον κινηματογράφο δεν μπορεί να είναι μόνο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που θα επιληφθεί τις δυνατότητες του πώς θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ανοίξουμε ευρύτερα τον κλάδο, να υπάρξουν περισσότερες συνέργειες και προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι τους επόμενους μήνες θα δούμε ακόμη πιο σημαντικές αλλαγές στο επικοινωνιακό σύστημα. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ίσως χρειαστεί να φύγω κάποια στιγμή, αλλά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρέτσο. Ο Νίκος Μυρναίος έχει το λόγο. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου λοιπόν να ευχαριστήσω τη Σοφία Ιορδανίδου και όλη την ομάδα για την οργάνωση, για την οργανωτική επιστημονική δουλειά που κατέβαλε, για να μας δώσει την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Και βέβαια τη Γενική Γραμματεία που μας φιλοξενεί, τους εκλεκτούς καλεσμένους μας που θα ακούσετε στη συνέχεια και βέβαια εσάς που είσαστε εδώ.
Έχω την τιμή να αναλάβω την εισαγωγή σε αυτό το επιστημονικό συνέδριο και να εξηγήσω τους λόγους που μας όθησαν να το οργανώσουμε, θέτοντας τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αποτελεί ψηφιακή δημοσιογραφία μια απάντηση στην κρίση των μέσων ενημέρωσης? Για μένα αυτή η ερώτηση δεν είναι απλά μια ρητορική ερώτηση, την οποία όλη την απάντηση γνωρίζουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πραγματικά να συζητηθεί. Θα πω κάποια πράγματα που για πολλούς από εμάς είναι αυτονόητα, γι' αυτό και θα είμαι σύντομος. Το βασικό στοιχείο που πρέπει, από το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε, είναι η πολιτική σημασία του μηδιακού ή της δημόσιας σφαίρας, της μηδιακής δημόσιας σφαίρας. Η πολιτική σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας έγκυται στο γεγονός ότι σε αυτή τη σφαίρα λαμβάνει η χώρα η διαπάλη των ιδεών και των επιχειρημάτων σχετικά με τα κοινά. Και είναι μόνο μέσω αυτής της διαπάλης που κατασταλάζει και αποκρυσταλώνεται η κοινή γνώμη, δηλαδή μια σειρά κυρίαρχων πεποιθήσεων και αναπαραστάσεων σχετικά με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθε. Υπό αυτή την έννοια, η λειτουργία των ΜΜΕ δεν είναι ένα άλλο ζήτημα, είτε οικονομικό είτε κοινωνικό, αλλά είναι κεντρικό πολιτικό επίπεδο και κριτήριο για την ποιότητα μιας δημοκρατίας σε μια χώρα. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι μια σειρά από κοσμογονικές εξελίξεις έχουν αλλάξει άρδιν τη φύση και τη λειτουργία των ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάδυση του διαδικτύου και η συνεπακόλουθη τεχνολογική έκρηξη είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή από αυτές τις αλλαγές και αυτήν θα συζητήσουμε σήμερα. Όμως πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η ανάπτυξη της διαδικτυακής δημοσιογραφίας, της ψηφιακής δημοσιογραφίας και ενημέρωσης, λαμβάνει χώρα μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης εξέλιξης των ΜΜΕ. Τι χαρακτηρίζει λοιπόν αυτή την εξέλιξη τις τελευταίες τουλάχιστον 2-2,5 δεκαετίες? Κατά τη γνώμη μου, το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης είναι, δυστυχώς, η απόλυτη υποταγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραδοσιακών ΜΜΕ στον νόμο του χρήματος. Αυτό έχει ως συνεπακόλουθο να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η βασική κοινωνική τους αποστολή, η οποία είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η υποταγή στον νόμο του χρήματος παίρνει τη μορφή της ακραίας εμπορευματοποίησης ή, ακόμη χειρότερα, της συνειδητής χειραγώγησης της κοινής γνώμης προς χάρη του αφεντικού και των φίλων και συμμάχων του. Ας μην νομίζουμε ότι αυτό είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα το οποίο χειροτερεύει τα τελευταία 25-30 χρόνια και σε Ευρώπη και σε Βόρεια Αμερική. Για να μην μιλήσουμε για τις χώρες του Νότου, όπου αυτά τα προβλήματα είναι ακόμη πιο αυξημένα. Όμως στην Ελλάδα η τάση αυτή πήρε ακραία μορφή και κατέληξε στην αναζήτηση της τηλεθέασης με κάθε κόστος, την εντυπωσιοθυρία, την εξασθένιση των δεοντολογικών και ηθικών φραγμών και σε αρκετές περιπτώσεις που όλοι πλέον γνωρίζουμε, είναι αυτό κοινή γνώση πλέον, στην τυφλή εξυπηρέτηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων χωρίς κανέναν ενδιασμό. Αυτά τα φαινόμενα γιγαντώθηκαν υπό το καθεστώς γενικευμένης ανομίας, όπως το ονομάζει ο Νίκος Ολέανδρος, που επικράτησε και μέχρι τώρα στον χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Η κρίση λοιπόν, η οικονομική κρίση που χτύπησε τη χώρα μας αλλά και τον κόσμο, βρήκε τα ΜΜΕ σε αυτή την κατάσταση, την οποία περιέγραψα. Η φτωχοποίηση των δημοσιογράφων, η καταράκωση των συνθηκών εργασία τους και η εξέλιξη μεγάλου μέρους των ΜΜΕ σε μηχανισμούς ακραίας πολιτικής προπαγάνδας τα τελευταία χρόνια, μετά το 2009, έγιναν δυνατές τόσο εύκολα και γρήγορα, γιατί οι θεσμοθετημένες αντιστάσεις είτε δεν υπήρχαν, είτε αυτές που υπήρχαν είχαν ήδη καταρρεύσει από καιρό. Το αποτέλεσμα ήταν να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο η εικόνα των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στην Ελλάδα, όπου, όπως αναφέρθηκε και πριν, μόνο 5 με 7% του πληθυσμού, είναι απίστευτο αυτό το ποσοστό όταν το συγκρίνουμε με τα διεθνή δεδομένα, 5 με 7% των Ελλήνων, όταν τους ρωτάει το Reuters αν πιστεύετε ότι τα ΜΜΕ είναι ανεξάρτητα από πολιτική και οικονομική εξουσία, απαντούν ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι το 95% απαντούν όχι. Έτσι, άρα αυτό είναι πλέον ένας κοινός τόπος σε αυτή τη χώρα. Και είναι πραγματικά ένα ρεκόρ, γιατί η εμπιστοσύνη του κοινού στα ΜΜΕ, το Reuters έκανε αυτή την έρευνα σε 26 χώρες, η Ελλάδα είναι η τελευταία. Οι Έλληνες είναι
αυτοί που πιστεύουν λιγότερο, που έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ από τις 26 χώρες που εξετάστηκαν και μεταξύ αυτών και πολλές χώρες του Νότου. Την ίδια στιγμή όμως, όπως αναφέρθηκε και πριν, ένα όλο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού ενημερώνεται μέσω διαδικτύου. Οι ενημερωτικοί ιστότοποι πολλαπλασιάζονται και η χρήση των ψηφιακών και κοινωνικών δικτύων για πρόσβαση σε πληροφόρηση και δημοσιογραφικό υλικό αυξάνεται κατακόρυφα. Στην ίδια έρευνα του Reuters, 68% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου αναφέρουν ότι πληροφορούνται μέσω του Facebook. Υπάρχουν λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά της ψηφιακής δημοσιογραφίας και της διαδικτυακής ενημέρωσης, τα οποία είναι γνωστά και θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, τα οποία είναι πολύ θετικά. Συμμετοχικότητα, πολυμεσικό περιεχόμενο, διάδραση, μείωση του κόστους διανομής της πληροφορίας σε σχέση με τον τύπο, για παράδειγμα. Εκδημοκρατισμός της δημόσιας έκφρασης. Λογοδοσία των δημοσιογράφων, οι οποίοι δεν είναι πλέον σε ένα παράθυρο και απευθύνονται στον κόσμο χωρίς να έχουν αντίλογο, αλλά έχουν αντίλογο άμεσα στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν αυτά κάποια από τα θετικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Ενδιαφέρον αυτό το λάψος, έτσι. Όμως η αλλαγή στη χρήση και την πρόσβαση στη δημοσιογραφία δεν σημαίνει αυτόματα και ότι λύσαμε όλα τα προηγούμενα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν. Το αντίθετο, μάλιστα. Κάποια από τα προβλήματα που ταλανίζουν τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν μεταφερθεί αυτούσια στο διαδίκτυο. Και κάποιες φορές σε χειρότερη μορφή. Για παράδειγμα, η επικράτηση του λαϊκισμού, η αναζήτηση του κλικ πάση θυσία, σύντομα και εύκολα κείμενα, π.χ. οι τίτλοι με εντυπωσιακό περιεχόμενο, αντιγραφή και αναπαραγωγή των ίδιων θεμάτων, αυτό που ονομάζουμε copy-paste πλέον εδώ, κυριαρχία εύπεπτων θεματικών, ανυπαρξία ερευνητικής δημοσιογραφίας. Όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στη διαδικτυακή δημοσιογραφία, στην Ελλάδα, γιατί αναφέρομαι και στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και διεθνώς στο εξωτερικό και τα έχει αναδείξει η έρευνα. Σε αυτά προστίθεται και νέα προβλήματα, χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα η δυσκολία πλέον διασταύρωσης ειδήσεων, η μαζική διάδοση ανυπόστατων φημών, που πολλές φορές γίνεται και οργανωμένα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί στο διαδίκτυο, η αβέβαιη αναζήτηση στιβαρών οικονομικών μοντέλων που πρέπει να βρίσκονται στη βάση της χρηματοδότησης της υγιούς νέας δημοσιογραφίας, και αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διαφημιστικό μοντέλο, το οποίο έχει τεράστια δυσκολία σήμερα να υποστηρίξει μια ποιοτική δημοσιογραφία. Και βέβαια, ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι η γενικότερη εξέλιξη του διαδικτύου προς μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση, μέσα στην οποία τα κανάλια διάδοσης ψηφιακής πληροφορίας βρίσκονται υπό τον έλεγχο τεράστιων εταιριών, οι οποίοι δρούν ως μεσάζοντες μεταξύ των ΜΜΕ, των δημοσιογράφων και του κοινού. Αναφέρομαι βέβαια σε εταιρείες όπως η Google, η Apple και το Facebook, αλλά και η Amazon και η Microsoft. Και αυτές οι εταιρείες εντείνουν, μάλλον αυτό το χαρακτηριστικό εντείνει, την εξάρτηση δημοσιογράφων, εκδοτών και κοινού από αυτούς τους ενδιάμεσους. Αυτή λοιπόν που ανέφερα είναι κάποιοι από τους προβληματισμούς που θα τεθούν στο σημερινό συνέδριο και τους οποίους θα συζητήσουμε.